ΤΑΠ είναι σημαντικός για τις τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές κοινωνίες είναι σημαντικές για τον ΤΑΠ. Γι' αυτό σχεδιάζουμε να επενδύσουμε εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα τοπικής κοινωνικής στήριξης μέσα στα επόμενα χρόνια. Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε την αξία της γης και της παραγωγής. Ο ΤΑΠ μπορεί να διευκολύνει τη μελλοντική πρόσβαση στο φυσικό αέριο, ενισχύοντας την ήδη υπάρχουσα υποδομή. Ο ΤΑΠ μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την Ευρώπη και να ενισχύσει τη γεωστρατηγική της θέση. Με την υγεία και την ασφάλεια να αποτελούν προτεραιότητά μας, ο ΤΑΠ είναι ένα μεγάλο έργο στην Ελλάδα για την Ελλάδα. Με μακροπρόθεσμα ωφέλη για τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες. Ο σύμμαχος του αγρότη στα δύσκολα φαίνεται. Δουδούδης. Από το 1960 κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των αγροτών. Δουδούδης. Εισαγωγή και εμπορία τρακτέρ. Σαμέ και Deutsch Farm. Ιταλικά, γεωργικά μηχανήματα, άρωτρα, φρέζες, καταστροφής, ελαιοραβδιστικά, καρποσυλλέχτες, ψαλίδια κλαδέματος, νεφελοψεκαστήρες και ό,τι χρειάζεται ο αγρότης. Δουδούδης. Όλη η σειρά των ιταλικών λιπαντικών ενή ατζίπ. Για αγροτικά μηχανήματα, επιβατικά και επαγγελματικά αυτοκίνητα. Δουδούδης. Υπερσύγχρονο συνεργείο με έμπειρο προσωπικό και πλήρες τμήμα ανταλλακτικών. Δουδούδης. Ο σύμμαχος του αγρότη σε κάθε του βήμα. Πάρκο Ομόνοιας, Σέρες. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό βράδυ σε όλους και από την εκπομπή Ύπαιθρος και Οικονομία πιστή στο ραντεβού μας και σήμερα βράδυ Δευτέρας, λίγο μετά τις 10, για να δούμε ό,τι απασχολεί όχι μόνο τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και γενικότερα τον πρωτογενή μας τομέα. Πριν καλησπερίσω την συνάδελφο, την Ζωή τη Χειμωνίδου, λίγο μια ματιά στην ατζέντα της σημερινής εκπομπής. Στο πρώτο μέρος θα έχουμε δύο πολύ σημαντικές τηλεφωνικές επικοινωνίες, τόσο με τον κύριο Κώστα Μαναβούδη, τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Προβατά, όσο και τον κύριο Δημήτρη Χίτα, τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Βυσσαλτίας, με τους οποίους θα συζητήσουμε και θα δούμε τι γίνεται και τι άλλαξε στον ΤΟΕΒ με το νέο νόμο, όσον αφορά φυσικά κατά κύριο λόγο τις αρμοδιότητες, οι οποίες περνάνε από τον Δήμο στην περιφέρεια, τι λένε οι πρόεδροι, ποια θα είναι τα προβλήματα πλέον και τι θα αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ένας επίσης ξεχωριστός καλεσμένος σήμερα, ο κύριος Ανδρέας Ανδρεάδης, μέλος του Συλλόγου Βούβαλοτρόφων, με τον οποίο και θα συζητήσουμε και τα του Συλλόγου φυσικά, αλλά και σε τι στάδιο βρίσκεται σήμερα η ελληνική βουβαλοτροφία και κατ' επέκταση εδώ στις Σέρες, να δούμε λίγο τι γίνεται και πώς θα πάμε. Πάμε όμως να καλησπερίσουμε αμέσως την συνάδελφο, την Ζωή τη Χειμωνίδου. Καλώς ήρθες και πάλι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς μου είσαι, πώς πέρασες? Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Πώς ήταν η εβδομάδα σου? Καλά, ωραία. Εντάξει. Ήσυχα, ήσυχα. Ναι, σε βλέπω. Τουλάχιστον εσείς και πολλές επισκέψεις. Ήρθε έτσι ξόφαρτσα και ο κύριος Τσιγάνης, υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Είχατε έτσι ένα αγροτικό ενδιαφέρον και πάλι. Ναι, είχαμε ένα αγροτικό ενδιαφέρον. Ήταν εδώ ο κύριος Τσιγάνης, επισκέφτηκε τη φάρμα Παπλιάκα με τα γαϊδουράκια, όσο γνωστόν τον κάλεσε ο κύριος Παπλιάκας. Και προς τιμή του κύριου Τσιγάνη που δέχτηκε την πρόσκληση και πέρασε από εκεί. Βέβαια, ταξίδια στραπή έχω να σου πω. Δεν κάθεσε πολύ, μη φανταστείς. Πέρασε, ξαναγήθηκε. Ναι, γιατί ήταν προγραμματισμένοι, όπως ξέρω, ήταν προγραμματισμένοι, ήταν επισκεφτεί τους νομούς Εύρου, Δράμας και Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ σωστά, πολύ σωστά, ναι, ναι, ναι. Οπότε, ναι, και εμένα πέρασε από εκεί. Βέβαια, αν ήθελε πραγματικά να περάσει, εντάξει, τον κάλεσε ο κ. Παπλιάκας, πήγε μεν, αλλά φαντάζομαι ότι πολλοί τον κάλεσαν να πάει τον κύριο Τσιγάνη. Έχουμε και τους βουβαλοτρόφους που θα φιλοξενήσουμε σήμερα. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και βασικό κομμάτι της κτηνοτροφίας, της ελληνικής κτηνοτροφίας, το οποίο είναι αρκετά παραμεθυμένο και με πολλά προβλήματα που θα τα πούμε στη συνέχεια.
Νομίζω ότι είναι πολλές, έτσι, πολλά τα ζητήματα που, που εξακολουθούν να είναι ανοιχτά. Πάντως δεν ξέρω τώρα αν αυτή η επίσκεψη, αυτό που λες και εσύ, θα φέρει αποτέλεσμα όσον αφορά την παραγωγή και την... Ωραία. Ευχαριστώ από το κοντρόλ. Α, έχουμε τον κύριο Χίτα. Ωραία. Ζωή, έχουμε τον κύριο Χίτα από τον ΤΟΕΒ της Βυσσαλτίας. Να τον καλησπερίσουμε αμέσως για να μην περιμένει ο άνθρωπος στη γραμμή. Καλό σας βράδυ, κύριε Χίτα. Να πούμε... Καλό βράδυ. Ναι, Ζωή, σε ακούμε. Ήθελες να πεις κάτι. Ναι, να πούμε λίγο για το ΤΟΕΒ ότι υπήρχε ένα παράδοξο ότι όσον αφορά στο νομοσχέδιο υποτίθεται ότι θα γινόταν μια διαβούλευση για το πώς θα στηθεί ένα νομοσχέδιο. Ένας διάλογος. Κλήθηκαν κάποιοι να συμμετέχουν σε αυτόν τον διάλογο, αλλά φάνηκε ότι απλά ήταν διάλογος μόνο στα λόγια, γιατί αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, δεν ελήφθησαν υπόψη κάποιες βασικές παράμετροι στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε. Για παράδειγμα, είχαμε την αντίθεση του ίδιου Πρόεδρου των Περιφερειαρχών, του κυρίου Αγοραστού. Προσπαθήσαμε σήμερα να κοινωνήσουμε μαζί του, δεν κατέστη δυνατό. Ο οποίος έλεγε ότι εμείς δεν θέλουμε τις αρμοδιότητες και τελικά ήρθαν οι νομοσχέδιοι που δίνουν τις αρμοδιότητες στις περιφέρειες. Τώρα από εκεί πέρα τι θα γίνει, ο κύριος Χίτας να μας πει επί της ουσίας τι σημαίνει αυτό το νέο νομοσχέδιο για τους ΤΟΕΕ, τους τοπικούς οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων. Τι είναι αυτό που αλλάζει, κύριε Χίτα, και καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Τι είναι αυτό που αλλάζει και αν εσάς σε γενικές γραμμές σας ικανοποιεί αυτό το νομοσχέδιο έτσι όπως αυτό έχει στηθεί. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Κύριε Κόκκινε και κυρία Χειμωνίδου, έχω μια... Έχετε μια επιστροφή. Ξέρετε τι, χαμηλώστε την τηλεόραση για να μας ακούτε από το τηλέφωνο, κύριε Χίτα, για να είναι πιο εύκολη η επικοινωνία μας. Ρωτάει λοιπόν η συνάδελφος η Ζωή Χειμωνίδου τι δεν πήγε καλά τελικά και πέρασε αυτό το νομοσχέδιο με τον τρόπο που πέρασε και πέρασαν και οι αρμοδιότητες στις περιφέρειες, κάτι το οποίο υποτίθεται ότι μέσα από μια διαβούλευση θα έβγαινε κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο υποστηρίζετε και εσείς και άλλοι συνάδελφοί σας ότι δεν σας εξυπηρετεί εν τέλει όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Η διαβούλευση, αν εννοείται διαβούλευση την... Τη συζήτηση μεταξύ εσάς και του Υπουργείου. Ναι, όχι. Εγώ προσωπικά καλέστηκα στην Επιτροπή Εμπορίου, όταν συζητιέταν, όταν γίνονταν διαβούλευση στη Βουλή. Mm-hmm. Και είχαμε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες έχουν σταλεί με mail και στην Επιτροπή της Βουλής. Δυστυχώς δεν ελήφθη καμία υπόψη. Και πραγματικά έχω αναρωτηθεί και ρώτησε και η κυρία Σταμπουλή ως ΣΥΡΙΖΙΑ, κυβερνητική βουλευτή δηλαδή. Ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει να απαντήσει. Είναι ορισμένα πράγματα ή εγώ είμαι πολύ ρομαντικός ή πολύ βλάκας είμαι. Δηλαδή λέω πολλές φορές, κάναμε κάποιες προτάσεις, κύριε Κόκκινε και κυρία Χειμωνίδου, οι οποίες δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος. Κανένα δημοσιονομικό κόστος. Mm-hmm. Μπορώ να πω ότι έχουν ένα δημοσιονομικό όφελος. Απορώ γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη. Και εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά για την εποπτεία, νομίζω ότι δεν είναι το μείζον πρόβλημα των οργανισμών αν η εποπτεία είναι στους Δήμους ή αν η εποπτεία είναι στην περιφέρεια. Πού υπάρχει ένσταση, κύριε Χίτα? Εγώ έχω μια πιο ελεύθερη και πιο φιλελεύθερη πρόταση για να μην μαλώνουν, διότι ο κύριος Αγοραστός που παρίστατος στη Βουλή κατά τη συζήτηση είπε ότι δεν τη θέλει την αρμοδιότητα. Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ, των Δήμων δηλαδή, είπε ότι γιατί μας την παίρνετε την αρμοδιότητα. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Πάντως για να μην μαλώνουν για την αρμοδιότητα και δεν είναι το μείζον ποιος έχει την αρμοδιότητα, εγώ είπα κάτι πολύ πιο πρωτοποριακό. Αυτοί οι οργανισμοί, οι ΤΟΕΒ, οι 416, αν δεν κάνω λάθος, οργανισμοί που υπάρχουν στην Ελλάδα, οι 12 που υπάρχουν στο νομό Σερών, θα μπορούσε να ήταν, έκανα μια πρόταση, αγροτικές ανώνυμες εταιρείες με μετόχους στους ιδιοκτήτες φωγραφιών. Παράδειγμα, το ΕΒ Νιγρίτας έχει 7.000 hectares, 7.000 μετοχές,
ένα εκτάριο, μία μετοχή. Και μετοχή θα είναι, οπότε δεν χρειάζεται και να λειτουργεί ως μία αγροτική μη κερδοσκοπική επιχείρηση. Και με το μη κερδοσκοπική υπό την έννοια ότι για να μην μοιράζει μέρισμα στους μετόχους, όχι τίποτα άλλο. Κατανοητό. Δεν θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, θα σας πω ένα, αν έχετε λίγο χρόνο. Ναι, σας ακούω, σας ακούω. Ναι. Μία άλλη πρόταση. Μιλάει η κυρία Χειμονίδου. Όχι, όχι, σας ακούμε, σας ακούμε, ναι, κύριε Χίτα. Λέω, και πραγματικά, να μην πω τη λέξη, απαιτώ μία απάντηση. Είπα, μέλη των ΤΟΕΒ είναι οι έχοντες γη, οι ιδιοκτήτες γης. Με αυτούς συναλλασσόμεθα εμείς. Και επειδή το μικρό μελών μας δεν είναι ενημερωμένο, είπα το εξής. Για να συνταχθεί ένα συμβόλαιο, μία αγορά γης δηλαδή, χρειάζεται αρδευτική ενημερότητα, όπως λέμε χρειάζεται φορολογική ενημερότητα. Mm-hmm. Για να είναι νόμιμο ένα συμβόλαιο χρειάζεται και αρδευτική ενημερότητα. Αυτό το έκανε ο κύριος Γκρις επί Υπουργείας Οικονομικών και πραγματικά ίσως να μην αντιλαμβανόταν, το λέω πολλές φορές, το μέγεθος του ωφελήματος προς τους οργανισμούς, δηλαδή έσωσε όλους τους οργανισμούς. Τώρα λέμε ότι όταν συντάσσεται ένα συμβόλαιο να έχει υποχρέωση ο συμβολιογράφος να στείλει, να επιστρέψει στον ΤΟΕΒ τον νέο ιδιοκτήτη. Μία φωτοτυπία, ένα απλό έγγραφο για να ανανεώνουμε τα μέλη μας. Ρωτώ και πραγματικά απαιτώ μια απάντηση από την κυβέρνηση. Γιατί και από την κυρία Κόλια και από την κυρία Σταμπουλή, γιατί δεν δέχτηκαν αυτές τις τροποποιήσεις. Γιατί δηλαδή η απάντησή μου για να μην ειλικρινείς. Δεν ενδιαφέρονται, δεν ασχολούνται με τίποτα. Ειλικρινά σας μιλάω, δηλαδή μου δώσαν την εντύπωση, κάναμε 1.300 χιλιόμετρα για να παραβρεθούμε κατά τη συζήτηση, εγώ, ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Δημητριτζίου, ο διευθυντής του ΤΟΕΒ Δημητριτζίου. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Υποβάλαμε προτάσεις μέσω mail και προτάσεις, σας λέω, επιμένω σε αυτό, που δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος. Και περάσαν στο νόμο. Δηλαδή, αν θεωρούν ότι είναι μία αλλαγή, καταρχάς θα σας πω, κύριε Κόκκινη και κυρία Χειμονίδου, οι νόμοι που διέπουν αυτούς τους οργανισμούς είναι ο 3881 του 1958 και το βασιλικό διάταγμα του 1959. Αφού αποφασίσαν μια νέα κυβέρνηση, με το νέο και αποποιούνται το παλιό και το παλιό και το παλιό. Δηλαδή, το πρόβλημα ήταν αν η εποπτεία είναι στον Δήμο ή αν η εποπτεία είναι στην περιφέρεια. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι αυτό. Ή παρατηρώ, επειδή παρακάτω περάσαν και κάτι άλλο όσον αφορά τις προσλήψεις του εποχικού προσωπικού των οργανισμών. Βλέπω μία Τι υπάρχει εκεί, τι υπάρχει εκεί? Βλέπω μία αγωνία κρατικού εναγκαλισμού αυτών των οργανισμών. Έντονη την παρουσία του κράτους χωρίς να υπάρχει ένας λόγος. Δεν είναι δημόσιο αυτοί οι οργανισμοί. Είναι αυτοδιοικούμενοι, δεν ασχολούνται, δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Εμείς στην ουσία, λέω πολλές φορές, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων διαχειριζόμαστε τις αρδευτικές εισφορές των μελών μας. Αν τις διαχειριστούμε σωστά, μας επανεκλέγουν. Αν έχουν αντιρρήσεις, επανεκλέγουν κάποιους άλλους. Τι υπάρχει στο πρόβλημα της προσλήψης του εποχικού, ναι, προσωπικού. Ναι, σωστά. Λέει το αίτημα της πρόσληψης προσωπικού, εποχικού προσωπικού, υποβάλλεται υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο στην οικία περιφέρεια, στον κύριο Τζικώστα. Αυτός πρέπει να απαντήσει σε 2 μήνες, η περιφέρεια μεριμνά για την έκδοση γνώμης. Έκδοση γνώμης. Για την πρόσληψη του εποχικού προσωπικού. Μέσα σε 2 μήνες πρέπει να απαντήσει. Αυτή η απάντηση πάει στην αποκεντρωμένη περιφέρεια. Και η τελική έγκριση γίνεται από τον συντονιστή της οικίας αποκεντρωμένης διοίκησης σε 1 μήνα. Δηλαδή το περιθώριο είναι 2 μήνες ο κύριος Τζικώστας και 1 μήνα η αποκεντρωμένη. Αν θεωρητικά, αν αυτές τις μέρες δεν έβρεχε, αυτοί που έσπεραν στον νομό σε ρόζα χαρότητα θα ζητούσαν νερό. Και ρωτάω εγώ τώρα, για να προσλάβουμε εποχικό προσωπικό ή το ΕΛ, χρειάζονται έως 3 μήνες. Λένε, μα δεν αναιρεί ότι μπορεί να απαντήσουν και σε 10 μέρες. Όχι, σε μια ώρα μπορεί να απαντήσουν. Μπορούν όμως να απαντήσουν και σε 3 μήνες. Αν απαντήσουν σε 3 μήνες θα πάνε τον Ιούνιο.
Δηλαδή είναι δυνατόν. Έχει φύγει σεζόν. Έχει φύγει σεζόν, έχουν καταστραφεί καλλιέργειες. Μα όχι, μα δεν βρίσκω τον λόγο. Για ποιον λόγο αυτή η μανία του κρατικού εναγκαλισμού. Δηλαδή δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να ελέγχουν αυτού του οργανισμού. Αν θα πάρουν έναν ή 13 υδρονομείς. Όταν αυτό είναι ευθύνη. Και γιατί αντί να διευκολύνουν την κατάσταση, την ταλαιπωρούν. Σωστά, σωστά. Κύριε Χιτά, να σας κάνω μια ερώτηση. Οπότε, με βάση έτσι όπως έχει γίνει το νομοσχέδιο και έτσι όπως αυτό έχει ψηφιστεί, εσείς πώς το σχολιάζετε, πώς το κρίνετε, δώστε ένα χαρακτηρισμό. Δηλαδή, υπάρχει για ποιο λόγο σε αυτή τη δεδομένη στιγμή να ασχοληθούμε με τους ΤΟΕΒ και επί της ουσίας να γίνουν κάποιες αλλαγές οι οποίες, από ό,τι μας λέτε, δεν βολεύουν τον ΤΕΦ πολιτικής άποψης. Υπάρχει σκοπιμότητα, γίνεται από άγνοια. Ποια είναι η δική σας άποψη? Θέλετε να σας πω ειλικρινά τη γνώμη μου. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει σκοπιμότητα. Υπάρχει ανικανότητα διοίκηση. Ανικανότητα, ειλικρινά σας μιλάω δηλαδή. Και νομίζω ότι υπάρχει άγνοια. Ίσως κάποιος ή δεν ξέρω τώρα, σύμβουλος. Πάντως, καταλήγω ότι υπάρχει μια ανικανότητα διοίκησης. Δηλαδή, είναι ανίκανοι να διοικήσουν. Ειλικρινά σας μιλάω, δηλαδή. Δεν μπορώ να πω ότι τα αποτελέσματα... Τα αποτελέσματα εφαρμογής αυτού του νομοσχεδίου, από πότε θα αρχίσετε να τα βλέπετε και οι αγρότες τι να περιμένουν από εδώ και πέρα από τους ΤΟΕΒ? Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει ή θα αναγκαστώ. Παράδειγμα, ο νόμος αυτός έχει ισχύ στην εφημερίδα της κυβερνήσεως 1/3 του 2017. Εγώ δεν μπορώ να δω έναν λογικό άνθρωπο, δηλαδή τον Μάρτιο του 2017 επιχείρησε να αλλάξει προς το χειρότερο, όχι προς το εξυγχρονιστικότερο, να γίνει πιο. Γιατί το πρόβλημα, σας είπα, αυτών των οργανισμών είναι η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που ήταν να είναι από το 1958 και το 1959. Αν θέλαν να τα αλλάξουν, ειλικρινά θα μπορούσαν να το απλοποιήσουν, νομίζω ότι είναι άσχετη. Και ειλικρινά σας μιλάω, απαιτώ με την καλή έννοια του όρου, απαιτώ μια απάντηση. Επειδή ήταν στη Βουλή, όταν κατεβήκαμε στη Βουλή, ήταν και η κυρία Σταμπουλή, πρέπει και οφείλουν να δώσουν μια απάντηση. Για ποιον λόγο τα κάναν αυτά, δηλαδή τι θέλουν να ελέγξουν τις προσλήψεις του εποχικού προσωπικού στον ΤΟΕΒ, έλεος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και το άλλο παραπρόμο, ειλικρινά σας μιλάω, είναι και προς τους προέδρους, παράδειγμα των υπολείπων 11 προέδρων του ΤΟΕΒ. Δεν τοποθετούνται επί των απόψεων που υποβάλαμε εμείς εκεί, αν είναι θετική, αν είναι αρνητική. Δηλαδή αποφεύγουν να πάρουν θέση. Και τα προβλήματα τη συναντάμε μπροστά του. Δηλαδή, μαζευτήκαμε προχθές, μας μάζεσε ο κύριος Μωυσία, μας συγκεντρωθήκαμε εκεί με πρόσκληση του αντιπεριφερειάρχη και συζητάγαμε ατέρμονες συζητήσεις και δεν θα αρχίζει η αρνητική περίοδος. Για να μην σας πω ότι στην περιφέρεια, στην αντιπεριφέρεια, εκεί διήστανται οι απόψεις πιο σοβαρά θέματα. Ποιος έχει διαχείριση του νερού? Μας παραπέμπουν από τη διεύθυνση τεχνικών έργων στη διεύθυνση υδροοικονομίας. Ποιος έχει τη διαχείριση του νερού? Έχει, παράδειγμα, σοβαρά προβλήματα. Εδώ έχει κρατηθεί στο φράγμα της λίμνης Κερκίνης νερό. Θα επαρκέσει για μια παρατοταμένη ανομβρία? Δεν ξέρουμε. Ποιος θα μας απαντήσει? Και εκεί συζητάνε οι αρμοδιότητες να επιβάσει στη διεύθυνση υδροοικονομίας. Οπότε και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, βαδίζετε κι εσείς στα τυφλά. Κοιτάξτε, στα τυφλά, όσον αφορά εμένα προσωπικά, δεν το λέω από πολύ εξυπνάδα. Μπορεί να παρανομήσουμε, αλλά νομίζω ότι θα λειτουργήσουμε. Αλλά γιατί να μας αναγκάσουν να παρανομήσουμε? Γιατί θα μας αναγκάσουν να προσλάβουμε προσωπικό χωρίς να έχουμε την έγκριση? Γιατί δεν μας απαντούν, όχι να μας απαντήσουν, να ξέρουμε σήμερα, ξέρω εγώ, ότι οι στάθμοι της λίμνης έχουμε κρατήσει νερό τόσο ώστε θα βγάλουμε την αρδευτική περίοδο του 2017. Τα προβλήματα θα τα βρούμε μπροστά μας πάντως. Ειλικρινά, υπάρχει ο κίνδυνος δηλαδή οι περιοχές να μείνουν χωρίς νερό? Δεν γνωρίζουμε. Και οι προβληματισμοί μου αυτοί
βγαίνουν από το εξής. Δηλαδή, ακόμα συζητάμε εδώ στην αντιπερίφηση, στην ομαρχία Σερών, να το πω απλά, ποιος έχει την ευθύνη της διαχείρισης του νερού. Εμείς λέμε, και εγώ προσωπικά δηλαδή, ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να είναι στο κράτος. Τώρα, πρέπει να είναι στη διεύθυνση υδροοικονομίας, πρέπει να είναι στη διεύθυνση τεχνικών έργων. Πάντως πρέπει να είναι στο κράτος. Και η ΤΟΕΒ ή ο ΓΟΕΒ πρέπει να διαχειριστεί ένα δημόσιο. Δεν πρέπει να διαχειριστεί ένα δημόσιο αγαθό. Γιατί δεν σας κρύβω, και άμα θέλει, ας πρέπει ο κύριος Μουησιάδης, ανέθεσε παράδειγμα για να κάνει το ισοζύγιο της λίμνης, που το είχε χρόνια ολόκληρα η πρώην ΔΕΒ, η Διεύθυνση Υγειών Βελτιώσεων, σε έναν εκ των χρηστών. Δηλαδή, ένα εκ των 12 χρήστες στο νομό Σερών είναι ο ΓΟΕ της Πεδιάδος Σερών. Δεν νομιμοποιείται. Αυτή ήταν η απάντηση. Μας ζητήσαν στοιχεία για να κάνουν το ισοζύγιο της λίμνης. Δεν νομιμοποιείται ένας χρήστης από τους 12 να κάνει το ισοζύγιο. Το ισοζύγιο θα το συντάξει το βαθύ κράτος, η περιφέρεια, είναι δημόσιο αγαθό για το νερό. Αυτή είναι η άποψή μου προσωπική, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και το λογικό. Μάλιστα. Κύριε Χίτα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα είμαστε από κοντά, βέβαια, θα το παρακολουθούμε και εμείς το θέμα. Και για οτιδήποτε ξαναεπικοινωνούμε, ας ελπίσουμε ότι θα εισακουστείτε και ότι, εν πάση περιπτώσει, θα περάσει. Δεν το βλέπω. Ευχαριστώ πάντως. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χίτα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χίτα. Καλό βράδυ. Να προσπαθήσουμε από τον κοντρό να επικοινωνήσουμε, αν είναι δυνατόν, και με τον κύριο Μαναβούδη, να δούμε αν θα το σηκώσει ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ κατά το τηλέφωνό του, για να ακούσουμε και τη δική του άποψη, για να περάσουμε μετά και στον καλεσμένο μας. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις κάποιο σχόλιο, Ζωή. Όχι, να κάνω. Το θέμα είναι αυτό που είπε ο κ. Σίτας, ότι κάποια πράγματα θα κληθούν να τα βρουν μπροστά τους. Και δήλωσε, δεν στροφοκαμίλησε. Και είπε ασθενώς ότι υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος να χρειαστεί να παρανομήσουμε βάσει του σχετικού νομοσχεδίου. Αλλά τι να κάνουμε, κάποια δουλειά θα πρέπει να βγει. Και οι αγρότες θα πρέπει να έχουν νερό. Το θέμα της διαχείρισης των υδάτων είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ σοβαρό και είναι πολύ πλευρό. Εντάξει, τώρα θα μιλήσουμε και με άλλους πέρας, να δούμε. Αλλά πάνω κάτω νομίζω είναι περίπου ίδιες οι απόψεις τους. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθούν οι χειρότερες προβλέψεις και δεν ξέρω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Να ετοιμαστούμε από το κοντρόλ. Ζωή, δεν απαντά ο κύριος Μαναβούδης. Να ετοιμαστούμε από το κοντρόλ να πάμε σε μια μικρή διαφημιστική ανάσα και στους χορηγούς μας για να πάμε στον καλεσμένο μας. Αυτό που έχω να πω εγώ μόνο, Ζωή, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, δεν είναι μόνο θέμα ότι δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι τους περιμένει στο ΣΤΟΕΒ και το αν θα παρανομήσουν ή όχι. Βλέπουμε ότι και από την πλευρά της περιφέρειας, ενώ έπρεπε από μία τρίτου να εφαρμοστεί ο νόμος, δεν γνωρίζουν ούτε αυτοί ποιος έχει την αρμοδιότητα να διαχειριστεί τα νερά τελικά. Αυτό είπε τώρα και ο κύριος Κίτας, ότι υπάρχει ένα θέμα και από πλευράς περιφέρειας. Δηλαδή δεν γνωρίζουν την περιφέρεια. Ποιος θα το διαχειριστεί το θέμα. Δηλαδή υπάρχει ένα μπάχαλο, ας μου επιτραπεί, για άλλη μια φορά. Το χειρότερο είναι να μην βρεθούμε μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις. Και μείνουμε χωρίς νερό, λες τώρα. Ολόκληρες περιοχές μην τυχόν μείνουν από νερό. Δεν έχουν να ποτίσουν το καλοκαίρι. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό, έτσι. Για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά. Καταστροφή. Φυσικά καταλαβαίνω. Θα πρέπει να μαζευτούμε όλοι μαζί να χορέψουμε το χορό της βροχής, όπως οι Ινδιάνοι, για να αρχίσει να βρέχει. Μ' αρέσει που έχεις εναλλακτικές πάντως και πρόσεχε, μην δίνεις ιδέες σε κάποιους, γιατί θα το περάσουν και στο νομοσχέδιο ως προαπαιτούμενο και αυτό, ότι σε περίπτωση που δεν λυθεί, να αρχίσετε να χορεύετε χορό της βροχής. Πάμε στο. Επειδή εγώ είμαι πονηρό μυαλό, θα σου πω ότι πολύ απλά θα κάνουμε μία ΜΚΟ. Που θα έχει ως στόχο. Εγώ πάντως θέλω να είμαι μέλος. Εγώ θέλω να είμαι μέλος. Εγώ θέλω να είμαι μέλος πάντως, και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και γύρω μου και οι υπόλοιποι θέλουν. Οπότε ετοιμάσου, κάνε τα χαρτιά και εμείς είμαστε μέσα. Έχεις βρει ήδη συνεργάτες, έχω να σου πω. Πάμε στους χορηγούς της εκπομπής. Συνεργάτες και σίγουρα θα έχουμε και χρηματοδοτήσεις, γιατί ρέουν άφηνες. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Πάμε στους χορηγούς της εκπομπής για να έρθουμε με τον κύριο Ανδρεάδη. We'll be right back.
ΤΑΠ είναι σημαντικός για τις τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές κοινωνίες είναι σημαντικές για τον ΤΑΠ. Γι' αυτό σχεδιάζουμε να επενδύσουμε εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα τοπικής κοινωνικής στήριξης μέσα στα επόμενα χρόνια. Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε την αξία της γης και της παραγωγής. Ο ΤΑΠ μπορεί να διευκολύνει τη μελλοντική πρόσβαση στο φυσικό αέριο, ενισχύοντας την ήδη υπάρξουσα υποδομή. Ο ΤΑΠ μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την Ευρώπη και να ενισχύσει τη γεωστρατηγική της θέση. Με την υγεία και την ασφάλεια να αποτελούν προτεραιότητά μας, ο ΤΑΠ είναι ένα μεγάλο έργο στην Ελλάδα για την Ελλάδα. Με μακροπρόθεσμα ωφέλη για τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες. Ο σύμμαχος του αγρότη στα δύσκολα φαίνεται. Δουδούδης. Από το 1960 κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των αγροτών. Δουδούδης. Εισαγωγή και εμπορία τρακτέρ. Σαμέ και Deutsch Farm. Ιταλικά γεωργικά μηχανήματα, άρωτρα, φρέζες, καταστροφής, ελαιοραβδιστικά, καρποσυλλέκτες, ψαλίδια κλαδέματος, νεφελοψεκαστήρες και ό,τι χρειάζεται ο αγρότης. Δουδούδης. Όλη η σειρά των ιταλικών λιπαντικών ΕΝΗ ΑΤΖΙΠ. Για αγροτικά μηχανήματα, επιβατικά και επαγγελματικά αυτοκίνητα. Δουδούδης. Υπερσύγχρονο συνεργείο με έμπειρο προσωπικό και πλήρες τμήμα ανταλλακτικών. Δουδούδης. Ο σύμμαχος του αγρότη σε κάθε του βήμα. Πάρκο Ομόνοιας, Σέρες. Η Ένωση Αγροτών έκανε την συλλογή. Εσύ κάνε τη δική σου επιλογή. Παραδοσιακό παντοπολείο Συλλογή. Επιλεγμένα προϊόντα σεραίων αγροτών και συνεταιρισμών από όλη την Ελλάδα σε τιμές παραγωγού. Σεραϊκό ρύζι Καρολίνα 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό και γλασέ 1 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό. Φασόλια σερών μέτρια, ρεβίθια αλιστράτης και φακές σε συσκευασία των 2 κιλών 2 ευρώ το κιλό μόνο. Παραδοσιακό παντοπολείο Συλλογή. Τα ποιοτικότερα αγνά συνεταιριστικά ελληνικά προϊόντα. Λάδι, κρασιά, ζυμαρικά και άλλα προϊόντα της ελληνικής γης σε ασυναγώνιστα χαμηλές τιμές. Τιμές αγροτικές. Παραδοσιακό παντοπολείο Συλλογή. Επιλέγεις σεραϊκά, συνεταιριστικά. Επιλέγεις οικονομικά και ποιοτικά. Με την εγγύηση της Ένωσης Αγροτών Νομού Σερών. Νικολάου Πλαστήρα 17. Τηλέφωνο 2321-058-350. Φίλε αγρότη, τώρα που ο έλεγχος των ψεκαστικών μηχανημάτων είναι υποχρεωτικός, οι αγροτές είναι δίπλα σου με το πιο αξιόπιστο σύστημα επιθεώρησης. Με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κρίνεται υποχρεωτικός ο τεχνικός έλεγχος των ψεκαστικών μηχανημάτων και απαιτείται χορήγηση πιστοποιητικού επιθεώρησης και αυτοκόλλητου σήματος καταλληλότητας. Η Agrotest, πιστοποιημένο κέντρο επιθεώρησης ψεκαστικών μηχανημάτων, πραγματοποιεί τον τεχνικό έλεγχο του ψεκαστικού σας μηχανήματος στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2321 3037 27. Τηρούμε τον νόμο. Φροντίζουμε τον επαγγελματία αγρότη. Επιλέγουμε Agrotest. Agrotest. Πάντα πρώτη στις εξελίξεις, πάντα έγκυρη και αξιόπιστη. Καλέστε μας τώρα στο 2321 30 37 27 για την πιστοποίηση του ψεκαστικού σας μηχανήματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agrotest.gr.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, το 2321-045-535 θα βρίσκεται και στο κάτω μέρος της οθόνης σε πολύ λίγο, οπότε θα μπορείτε να το καλείτε, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, οποιαδήποτε απορία έχετε, ακόμη και αν δεν έχει να κάνει με το θέμα μας. Υπάρχουν άνθρωποι στο τηλεφωνικό κέντρο που μπορούν να σημειώσουν την ερώτησή σας, να μας την μεταφέρουν και να απαντήσουμε είτε σε επόμενες εκπομπές, είτε και σε τούτη εδώ την εκπομπή, τη σημερινή. Αν μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση με τη συνάδελφο τη Ζωτή Χειμωνή, θα το κάνουμε πολύ ευχαρίστως. Να πούμε την καλησπέρα μας στη Χαλκιδική αλλά και στην Οριστιάδα που έχουμε ήδη τηλεφωνήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και για τα θετικά σας σχόλια. Και πάμε αμέσως στον καλεσμένο μας, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον κύριο Ανδρέα Ανδρεάδη, το μέλος του Συλλόγου Βολοτρόφων, με τον οποίο θα συζητήσουμε όλα τα θέματα. Το βουβαλίσιο κρέας είναι γνωστό, καθαρό, ονόστιμο και πολύ υγιεινό κρέας σε όλους. Και φυσικά οι σέρες φημίζονται για την βουβαλοτροφία τους. Καλώς ήρθατε, κύριε Ανδρεάδη. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Ανδρεάδη, κοντά μας σήμερα για να μιλήσουμε για όλα όσα είπαμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, Ζωή, δεν ξέρω αν έχεις κάποια αντίρρηση κι εσύ, από το σήμερα και σε τι εικόνα έχουμε σήμερα στο νομό Σερών όσον αφορά τη βουβαλοτροφία. Μιλάω εγώ. Ναι. Η εικόνα είναι ότι στο νομό Σερών έχουμε περίπου τις 3.300 βουβάλια. Ικανοποιητικός αριθμός, κύριε Ανδρεάδη, έτσι. Όχι. Όχι, λέτε. Όχι. Σύμφωνα με τη ζήτηση που υπάρχει, όχι, είναι μικρός ο αριθμός. Έχει γίνει μια ανάπτυξη καλή, αλλά και ο αριθμός αυτός που έχει ανεβεί εδώ τώρα αυτή τη στιγμή, μάλλον θα κατέβει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Πρώτο και κυριότερο είναι τα βοσκοτόπια. Ο νομός πάσχει από τα βοσκοτόπια. Να πούμε, οι αρμόδιες υπηρεσίες εδώ και αρκετά χρόνια, όπως ας πούμε η Διεύθυνση Γεωργίας, ο Λονίδος Βαρούδης, έχουν κάνει προσπάθειες για να κάνουν ζώνη βουβαλιού περιμετρικά της λίμνης. Mm-hmm. Αλλά τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο χρόνο μάλλον, μας δημιουργούν προβλήματα η κεντρική πολιτεία. Ήδη εκεί σε μένα, ειδικά εμένα, να πω ότι με έχουν καταστρέψει, θα το πω έτσι. Ήταν η λίμνη, έγινε το ανάχωμα, αποκόπηκε ένα κομμάτι έξω από την λίμνη. Το είχαν σαν ζώνη έργων. Το δίνανε αρκετά χρόνια σαν προσωρινές διανομές. Πριν 3 χρόνια το γυρίσανε και το γυρίσανε στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, όπου βγήκε κάποιος και νίκησε, μίσθωσε 500 στρέμματα, 509 στρέμματα για την ακρίβεια, από την Αθήνα, όχι από εδώ. Μάλιστα. Δεν φταίει ο άνθρωπος. Αφού του τα νοικιάσανε, προσπαθήσανε και ο Δήμαρχος και από εδώ οι αρμόδιοι φορείς, άκρη δεν μπόρεσαμε να βγάλουμε. Αυτά μισθωθήκανε. Γίνανε συμβόλαια, χρειάζεται υπουργική απόφαση για να σταματήσει. Αυτό το πράγμα όμως, αν σταματήσει εδώ, πάει καλά. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο δεν θα βγουν κι άλλοι τέτοιοι περιμετρικά της λίμνης και να μισθώσουν εκτάσεις τέτοιες του δημοσίου, τις οποίες που είναι μη επιλέξιμες, λόγω υγρασίας, δεν κάνουν παραγωγή. Και λέγαμε, ας πούμε, να τα κάνουν, είναι κατάλληλα για τα βουβάλια. Νομίζω ότι θα προχωρήσει ακόμα το πρόβλημα. Με ποιο σκεπτικό, δηλαδή για ποιο λόγο ζητήθηκε να ενοικιαστούν, δηλαδή για να χρησιμοποιηθούν πού αυτές. Προς καλλιέργεια. Ναι. Τα μισθώσανε προς καλλιέργεια. Θερθεί κάποιος από την Αθήνα. Μη επιλέξιμα. Θερθεί δηλαδή κάποιος από την Αθήνα στην περιοχή σας για να καλλιεργήσει. Κάποιος. Μακάρι, από εκεί γύρω, ας πούμε, από την Κερκένια, ας πούμε, πήγε και τα μίσθωσε. Ναι. Θα τα βάλει, λέω, εγώ προσωπικά, ας πούμε, λέω τη γνώμη μου, ότι
Και ποιος με λέει, θα πάει, τα βάλει βιολογικά τριφύλια. Και τι έγινε, θα παίρνει και επιδοτήσεις. Αυτό τι επιπτώσεις έχει σε εσάς ως μου ανθρώπου? Έχει αποκλείσει εμάς. Βόσκαν τρία κοπάδια με βουβάλια και κάποιοι με πρόβατα. Όλα αυτά έχουν αποκλειστεί. Ουσιαστικά δηλαδή σας περιορίζει ακόμα περισσότερο τον αριθμό των βοσκοτόπων. Βέβαια. Ναι, αυτό μπορούμε να προχωρήσει και σε άλλες περιοχές. Ας πούμε να πάει προς τη Βυρώνια, όπως ας πούμε είναι η παλιά κήτη του Στριμώνα, που είναι κάτω από το Πετρίτσι, που ανήκει στην κλιματική υπηρεσία του Δημοσίου. Ποιος με λέει εμένα ότι που είναι 2.500 στρέμματα? Μπορεί και εγώ ο ίδιος να πάω στην κλιματική υπηρεσία του Δημοσίου στην Αθήνα. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να βγουν δημοπρασία. Δημοπρασία τα βγάζουν, ναι. Τα βγάζουν ηλεκτρονικά τώρα και ποιος θα το δει? Ποιος θα το δει? Ενώ πρέπει να βγει, γιατί θα έρθει να χτυπήσει κάποιος από την Αθήνα δημοπρασία για να πάρει αυτή την έκταση? Όχι. Θα έπρεπε να βγαίνει εδώ, στην περιφέρεια, εδώ. Οπότε για εσάς το νούμερο ένα πρόβλημα, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει και στο παρελθόν, είναι το θέμα των βοσκοτόπων. Βέβαια. Που είναι και το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό. Τα προβλήματα, εντάξει, από εδώ, σου λέω, οι τοπικοί φορείς από εδώ προσπαθούν πάρα πολύ, αλλά από την κεντρική εξουσία είναι το μεγάλο πρόβλημα. Που αυτοί τα βλέπουν με διαφορετικό μάτι. Κοιτάζουν μάλλον μόνο το χρήμα. Εντάξει, μπορούσαν να πούν και εμάς ότι ξέρετε, θα πληρώνετε αυτό. Όπως πληρώνουν τα βοσκοτόπια, δεν είναι τζάμπα, τα πληρώνουν. Προβλήματα άλλα είναι όπως είναι όλοι οι κτηνοτρόφοι. Οι κτηνοτρόφοι όλοι αυτή τη στιγμή βογκομαχάνε. Ο απλός αγρότης μπορεί να κάνει και μαύρα. Εμείς δεν μπορεί να φύγει ούτε ένα ευρώ χωρίς τιμολόγιο. Είτε γάλα είναι αυτό, είτε κρέας είναι, είτε πουλήσεις ζωντανό ζώο να φύγει. Εκεί είναι που είναι η φορολογία, εκεί πάει 24%. Από 13% στο 24%, αν το δώσει ζωντανό. Αυτό είναι μία επίπτωση μεγάλη για μας. Φυσικά, όταν υπάρχει τόσο υψηλή φορολογία είναι λογικό. Ναι. Και νομίζω ότι τα ζώα είναι όλα δηλωμένα, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει ζώο αδήλωτο. Ναι. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Υπάρχει, δεν γίνεται. Να ρωτήσω λίγο τώρα, λέτε φορολογούν το γάλα, φορολογούν το τυρί. Αυτό, υπολογίζουν βάσει το κεφάλι το πόσο γάλα μπορεί να παράγει ή απλά? Όχι. Πώς γίνεται? Είναι λίγο, με τα λεφτά. Μάλιστα. Με τα λεφτά που θα εισπράξει, ας πούμε. Το τιμολόγιο, το τι θα πει το τιμολόγιο. Mm-hmm. Είναι με 13% προς το παρόν και το κρέας. Μάλιστα. Και 24%, Αυτή τη στιγμή, 24. Αυτή τη στιγμή η περιοχή σας, επειδή υπάρχουν πολλές και συναφείς επιχειρήσεις γύρω από το βουβάρι, είτε είναι κρεοπολία, είτε είναι καταστήματα που πουλάνε έτοιμα τυποποιημένα, που εσείς τα ετοιμάζετε με πολύ κέφι και με πολύ μεράκι. Πώς είναι η κατάσταση? Γιατί είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι πριν από μια πενταετία, λίγο-λίγο η Κερκίνη είχε αρχίσει να αποκτά ζωή, είχε επισκεψιμότητα. Τώρα είναι η ίδια η κατάσταση? Πώς θα την περιγράφατε εσείς? Οι επιχειρήσεις που έχουν δραστηριοποιηθεί πάνω στον τομέα αυτό, όχι, προλάβανε και ξεφύγανε. Ο τουρισμός οπωσδήποτε στην περιοχή έχει καταρρεύσει. Εκείνα που ξέρουμε πριν από 6-7 χρόνια, ας πούμε, δεν υπάρχουν σήμερα. Ο τουρισμός εδώ τοπικός είναι πάρα πολύ λίγος. Τα μαγαζιά αυτά, οι επιχειρήσεις αυτές δεν βασιστήκανε στον τουρισμό αυτόν εδώ που θα ερχόταν εδώ. Έχουν ξεφύγει και έχουν ανοιχτεί, ας πούμε, σε άλλους νομούς, όπως ας πούμε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, στο εξωτερικό. Και η κατανάλωση έχει αυξηθεί ραγδαία.
Είναι αλήθεια, κύριε Ανδρεάδη, ότι σας περιορίζουν ότι ο παραγωγός οφείλει να δηλώσει συγκεκριμένο αριθμό ζώων για να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον κτλ. Δηλαδή, σας λέει το κράτος ότι ξέρεις κάτι, θα έχεις μέχρι τόσα ζώα, εσύ, Ανδρέα Ανδρεάδη. Όχι. Όχι, έτσι. Αυτό δεν ισχύει. Απλώς γίνεται. Εμείς επιδοτούμαστε για τον ελληνικό βούβαλο. Μάλιστα. Ο συνεταιρισμός λέγεται κτηνοτροφικός συνεταιρισμός βουβαλοτρόφων Ελλάδος. Mm-hmm. Είναι ο ελληνικός βούβαλος. Να πούμε γιατί λέμε ελληνικός βούβαλος, γιατί βέβαια έχουν εμφανιστεί και βουλγάρικα και ρουμάνικα, μπορούν να έρθουν και ιταλικά, δεν το ξέρουμε, ας πούμε. Φυσικά, ό,τι ξένο είναι δεν επιδοτείται. Είναι εκτός. Κάνουμε κάθε 5 χρόνια σύμβαση για τις σπάνιες φυλές. Τώρα λύγει τον Αύγουστο, την επόμενη πενταετία δεν ξέρω, ακόμα δεν έχει προκυρηθεί. Υπάρχουν σπάνιες φυλές εδώ στις Σέρες, έχουμε. Πώς υπάρχει το σεραϊκό πρόβατο, είναι βραχοκερατοειδή αγελάδες, άλογα. Επειδή μας είπατε ότι τον Αύγουστο λύγει ουσιαστικά αυτή η πενταετή σύμβαση που έχετε για τις σπάνιες φυλές, εσείς από την πλευρά σας ως σύλλογος κάνετε κάτι για να προετοιμαστείτε, να καταθέσετε τις προτάσεις σας, μην πιαστείτε εντός εισαγωγικών αδιάβαστοι, γιατί βλέπουμε ας πούμε ότι η κυβέρνηση συνήθως, η κάθε κυβέρνηση περνάει κάποια δικά της θέματα κάτω από το τραπέζι, πάνω από το τραπέζι, δίπλα από το τραπέζι. Εσείς είστε σε ετοιμότητα και τι σκοπεύετε να κάνετε έτσι ώστε να διαφυλάξετε τα συμφέροντα αυτών των σπάνιων φυλών και για τις δικές σας επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, ότι είμαστε έτοιμοι, είμαστε. Έχει ανακοινωθεί ότι έχει προκηρυχθεί, αλλά δεν έχει ψηφιστεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα... γιατί όλο είναι στο θα. Λένε ότι θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, αλλά το πότε θα γίνει δεν λένε ακριβώς. Το τρενάρουν, μπορεί να πάρει και χρόνο. Να χάσουμε και τη χρονιά. Όπως χάσαμε και το 12. Δηλαδή, το 12 δεν είναι... Θα λήξει δηλαδή η σύμβασή σας και δεν θα την έχετε ανανεώσει ακόμα, εννοείται. Δεν κατάλαβα. Θα λήξει η σύμβασή σας και δεν την έχετε ανανεώσει ακόμα. Δηλαδή... Ναι. Έχει συμβεί κάθε φορά. Το 12. Συνέβη. Υπάρχει δηλαδή κίνδυνος ουσιαστικά να είστε στον αέρα για πόσο χρονικό διάστημα και συνεδρίζετε. Για ένα χρόνο και 2 χρόνια μπορεί. Μάλιστα. Ναι. Έχω τηλέφωνο, έχω τον κύριο Γιαντζίδη, τον κύριο Τριαντάφυλλο Γιαντζίδη. Είναι βουβαλοτρόφος ο κύριος Γιαντζίδης, θέλησε να παρεύει. Καλό σας βράδυ, κύριε Γιαντζίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κύριε Γιαντζίδη. Ναι, είμαι έτοιμος. Ναι, σας ακούμε. Ζων. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι που ακούω και μιλάτε για την περιοχή της Δήμης Κερκίνης. Είμαι και εγώ ένας κληρονομικός βουβαλοτρόφος από τη Δήμη. Εκτρέφω και εγώ έναν αρτιμό βουβάλια. Αλλά αυτό που άκουσα από τον συνάδελφό μου τον Ανδριάδη, που παραπονείται για τις βοσκές, πολύ δίκιο έχει. Χρόνια τώρα προσπαθούμε να έχουμε έναν χώρο αποκλειστικά για τα βουβάλια. Το βουβάλι είναι από τη φύση το ενταγμένο να ζει μέσα σε υγροτόπους και ιδιαίτερα στη Δήμη Κερκίνη. Έχουμε έναν αρτιμό που θαυμάζει όλη η Ευρώπη. Εμείς με την προσπάθεια τη δική μας προσπαθήσαμε να κρατήσουμε και να διατηρήσουμε την ελληνική φυλή βουβαλιών μέσα στον χώρο αυτό. Δυστυχώς όμως αυτά που είπε, που έρχονται ανεξέλεγκτα, καλλιεργούν τις εκτάσεις με κάποιες αποφάσεις των υπηρεσιών, δίχως να ρωτήσουν τους τοπικούς εδώ κτηνοτρόφους, αποκλειστικά τον συνεταιρισμό βουβαλοτρόφων που εκτρέφει έναν αρτιμό περίπου 2.800 σε αρτιμό, και δεν ρωτάνε τον συνεταιρισμό πώς μπορούν να εξυπηρετούν τα βουβάλια παρά μόνο με μία απόφαση. Νοικιάζουν τις εκτάσεις, νοικιάζουν τα υγρολίβαδα του βουβαλιού με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χώρος να εξυπηρετούν αυτά τα βουβάλια.
Με ποιον άλλον τρόπο θα μπορούμε εμείς να διατηρήσουμε τον αριθμό αυτό? Ανεξέλεγκτα που έρχονται με τις αποφάσεις των υπηρεσιών, βγαίνουν αποφάσεις και καλλιεργούν τις εκτάσεις αυτές, με αποτέλεσμα εμείς να έχουμε έναν περιορισμένο χώρο, με αποτέλεσμα στο τέλος να μην μπορούμε να διατηρήσουμε τα ζώα μας. Κύριε Γιαντζίδη, να ρωτήσω κάτι. Καλησπέρα σας καταρχάς και καλή εβδομάδα. Όπως ξέρουμε, η λίμνη Κερκίνη είναι προστατευόμενη μέσα από τη συνθήκη Ραμσάρ. Σωστά. Από εκεί και πέρα, και το Βουβάλι είναι ένα κομμάτι, δηλαδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι λίμνη και Βουβάλι πάνε μαζί. Αυτή λοιπόν η προστασία, το εθνικό πάρκο ουσιαστικά της λίμνης Κερκίνης, δεν θα έπρεπε να προβλέπει και κάτι, και δεν ξέρω αν το προβλέπει, δεν είμαι γνώστρια και το ομολογώ, τη συγκεκριμένη συνθήκη. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να προβλέπει και ένα κομμάτι για την προστασία της βουβαλοτροφίας? Γιατί σας είπα ότι αυτό που ξέρουμε εμείς πολύ καλά είναι ότι όπου ακούμε βουβάλια, ξέρουμε ότι υπάρχει και λίμνη. Δηλαδή είναι σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι το ένα με το άλλο. Στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον. Λοιπόν, πολύ σωστά τα λέτε, αλλά και εγώ θα... Η λίμνη Κερκίνη προστατεύεται από τη συνθήκη Ραμσάρ. Με τον νόμο της Ευρώπης, άλλο τόσο προστατεύεται. Η λίμνη αυτή, αποκλειστικά τα βουβάλια από το 1993 που έγινε μία μελέτη από τον καθηγητή Γεωργούδη, προσωπικά μαζί μου ασχολήθηκε από το 93 μέχρι το 97, αναγνωριστήκανε προς την Ευρώπη, νόμος της Ευρώπης, μπήκε σε προστασία, σε απόλυτη προστασία το βουβάλι, να βόσκει μέσα στον χώρο του υγροτόπου, που ονομάζεται λίμνη Κερκίνη. Πέρα από την ποικιλία που έχει μέσα, αλλά και το βουβάλι είναι ενταγμένο μέσα στον χώρο. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι βγαίνουν αποφάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δίγως να ρωτήσουν τους βουβαλοτρόφους, αν μπορεί ο χώρος αυτός να εξυπηρετήσει τον αριθμό αυτών, μοιράζουνε τις εκτάσεις ως καλλιέργεια, με αποτέλεσμα να αποκλείεται η βοσκή του βουβαλιού. Πώς μετά εμείς να ξεκινήσουμε να διατηρήσουμε αυτά τα ζώα, σε ποιους χώρους. Δηλαδή όταν καταστρέφουμε το φυσικό του περιβάλλον, από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι δύσκολο να κρατηθεί το βουβάλι. Γι' αυτό θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να βγάζουν αποφάσεις, αλλά να έρχονται να ρωτάνε πρώτα στον συνεταιρισμό των βουβαλοτρόφων και μετά να ξεκινάνε προς διανομή για καλλιέργεια στον χώρο αυτό αποκλειστικά. Μάλιστα. Ζωή, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις. Οπότε για εσάς. Ναι. Ναι, εγώ θα ήθελα να κλείσω με τον κύριο Γιαντζίδη ρωτώντας. Οπότε, εσείς, σε ποιες κινήσεις πιστεύετε ότι πρέπει να κάνετε, πώς πρέπει να κινηθείτε? Και για εσάς, νούμερο ένα, από ό,τι κατάλαβα, είναι το θέμα των βοσκοτόπων, και τα υπόλοιπα προβλήματα, τα υπόλοιπα ζητήματα, έτσι ερχόντας, τα ποια είναι? Έχει πολλά χρόνια που έχουμε συμπλακεί και με το Δασαρχείο και με τους αρμόδιους φορείς, δηλαδή και με τα Δημαρχεία ακόμη. Όταν βγαίνει μία απόφαση να κάνουμε προσωρινές διανομές, υπάρχουν χώροι για προσωρινές διανομές, αλλά όχι στον χώρο του βουβαλιού. Δηλαδή, βγάζουν αποφάσεις δίχως να ρωτάνε εμάς. Γίνεται αυτό, δεν γίνεται? Γι' αυτό και σας ρώτησα αν γνωρίζετε αν μέσα στη συνθήκη Ραμσάρ, για παράδειγμα, υπάρχουν οι κορμοράνοι, που οι οποίοι θεωρούνται κομμάτι της λίμνης Κερκίνης, που προστατεύεται από τη συνθήκη Ραμσάρ και κατ' επέκταση προστατεύονται και αυτοί. Γι' αυτό σας ρώτησα αν εντάσσονται και τα βουβάλια, που και αυτά θεωρούνται, αν θέλετε, αναπόσπαστο κομμάτι μιας λίμνης, και ιδιαίτερα μιας λίμνης που προστατεύεται από τη συνθήκη Ραμσάρ. Εσείς το είπατε πιο μπροστά, ότι
Εσείς το είπατε πιο μπροστά. Το Βουβάλι είναι μερίδα του υγροτόπου. Πέρα από τα υδρόβια πουλιά και όλη την ποικιλία που υπάρχει, όχι υδρόβια πουλιά, παντός τύπου ποικιλία υδροβίων πουλιών, αλλά υπάρχουν και θηλαστικά τα οποία τρέπονται. Η λίμνη Κερκίνη είναι ένας τροφοδότης όσο για το Βουβάλι και για όλα τα άλλα τα πουλιά. Δηλαδή, ένα βασιλικό παλάτι είναι. Δυστυχώς όμως δεν έχει την απόλυτη προστασία. Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιαντζίδη. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και την παρέμβαση. Καλό σας βράδυ. Κάποια στιγμή και από κοντά θα χαρούμε να τα πούμε και από την εκπομπή, για να έχουμε και περισσότερο χρόνο στο τηλέφωνο. Ακούσαμε και τον συνάδελφό σας, κύριε Ανδριάδη. Οι διανομές αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια. Οι προσωρινές διανομές. Οι αποφάσεις που βγαίνουν πρώτα οι αποφάσεις από την κεντρική πολιτεία. Και μετά τον παθαίνουμε. Εκ των υστέρων, δηλαδή. Εκ των υστέρων. Χωρίς να σας ρωτήσουν τίποτα. Εάν το γνωρίζουμε πριν, θα ενεργήσουμε ανάλογα. Όταν δεν το ξέρεις και βγαίνει η απόφαση και το μαθαίνεις μετέπειτα από μήνες, είναι νομίζω αργά. Και είναι και δώρον άδωρον. Έτσι. Μετά δεν μπορείς ούτε να επέμβεις ούτε να αλλάξεις εύκολα κάτι. Δεν αλλάζει κάτι εύκολα. Όπως ας πούμε, μισθωθήκανε αυτή την έκταση. Mm-hmm. Το ανακαλύψαμε μετέπειτα, ας πούμε. Εντάξει, εδώ κάπου έχει εμπλακεί και η εκτιματική υπηρεσία, εδώ η τοπική δικαίωμα μας, ας πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το δούμε στην πορεία. Να ρωτήσω λίγο τώρα κάτι όσον αφορά, επειδή μιλάμε για έκταση, μιλάμε για μισθώματα κτλ. Είναι με βάση, ας πούμε, για παράδειγμα, για 300 βουβάλια, λέγω τώρα ένα τυχαίο αριθμό, τι έκταση απαιτείται να έχετε για να μπορέσουν αυτά τα ζώα και να εκτραφούν σωστά, αλλά να μπορέσει να υπάρχει και σωστή... Η νομοθεσία λέει μία ζωική μονάδα είναι ένα εκτάριο. Μάλιστα. Πρέπει, ας πούμε, κανονικά είναι με ένα εκτάριο. Αυτή τη στιγμή καλύπτουμε με τρία στρέμματα, δηλαδή με ένα εκτάριο τρία ζώα, τρεις ζωικές μονάδες. Ίσα-ίσα για να καλύψουμε την επιδότηση. Mm-hmm. Κανονικά, ο βοσκότοπος πρέπει να είναι, που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μία ζωική μονάδα, ένα εκτάριο. Και αυτή τη στιγμή ποια είναι η εικόνα που επικρατεί, ας πούμε, για παράδειγμα, μιλήσουμε για τη δική σας έτσι, μονάδα. Ούτε κατά διάνοια αυτός ο αριθμός. Εδώ μιλάμε τώρα να βόσκεις 200 ζώα σε 100 στρέμματα μέσα. Mm-hmm. Αυτό, να μην πω, σε μερικά χρόνια και το χώμα ακόμα θα κατεβεί πεθαμές κάτω. Γιατί θα φάνε και το χώμα. Πόσους μήνες το χρόνο σταυλίζεται το βουβάλι, Ανδρέατε? Κανονικά βγαίνει όλο το χρόνο. Ναι. Εγώ αναγκαστικά 6 μήνες προσπαθώ να γλιτώσω κάποιες τροφές, να κατεβάσω κοστολόγιο. Τουλάχιστον τους 6 μήνες να τα βόσκω έξω. Mm-hmm. Για να μπορέσετε για να κατεβάσουμε κάποιο κοστολόγιο. Και το κοστολόγιο, αλλά φαντάζομαι και τα ζώα να είναι πιο σωστά. Είναι, πρέπει το καλοκαίρι να βγουν, πάνε σε νερά, σε λάσπη. Σαφώς. Πρέπει να βγει να περπατήσει, δεν μπορεί να το έχει κλειστό μέσα. Πριν πάμε στις επιδοτήσεις, Ζωή, να καλησπερίσουμε τον κύριο Κόμνο από τη Χαλκιδική. Θέλει να παρέμβει ο κύριος Κόμνος. Καλό σας βράδυ, κύριε Κόμνο, από τις Σέρες. Ναι, καλησπέρα κύριε Κοκκίνα και στη Ζωή τη Χειμωνίδου και στον καλεσμένο, στον κύριο Ανδριάδη. Παρακολουθώ την εκπομπή σας και μου κάνει εντύπωση αυτό που είπε ο κύριος Ανδριάδης για την έκταση που καλλιεργήθηκε. Και θέλω να ρωτήσω, αυτή είναι έκταση, επειδή είπε ότι είναι στην κτηματική υπηρεσία. Εγώ, επειδή έχω πάρα πολλά χρόνια που γνωρίζω ότι οι δημόσιες εκτάσεις, δηλαδή αυτές οι εκτάσεις που υπάγονται στην κτηματική υπηρεσία, δεν ενοικιάζονται, κύριε Ανδριάδη. Μπορεί να ενοικιαστούν όταν είναι δημοτικές εκτάσεις. Κι όμως. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει λίγο να το κοιτάξετε και με τους τοπικούς άρχοντες, δηλαδή και τους δημάρχους και τους βουλευτές του νομού. Γιατί η εμπειρία που έχω είναι ότι συνήθως οι εκτάσεις που είναι του δημοσίου, που ανήκουν στην κτηματική υπηρεσία, δεν είναι νοικιάζονται, είναι για κοινή χρήση. Κι όμως. Είναι για κοινή χρήση. Κι όμως. Αν νοικιάζονται κάποιες εκτάσεις που υπάγονται στο Δήμο, κάποιες ορεινοί όγκοι, οι οποίοι αυτοί ενοικιάζονται με απόφαση Δημοτικών Συμβουλίων. Αν το συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο της συγκεκριμένης περιοχής που υπάγεται η έκταση αυτή έχει θετική πλευρά να παραμείνει βοσκότοπος, δεν μπορεί να ενοικιαστεί από την κτηματική υπηρεσία.
Είναι δημόσια έκθεση. Δημόσιες εκθέσεις δεν ενοικιάζονται. Αυτή την εμπειρία έχω εγώ στα τόσα χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το επάγγελμα και έχω πάρα πολλές φορές δηλαδή επαφή και επικοινωνία με την κτηματική υπηρεσία. Άρα κάποιος παρανομήλεται, κύριε Κόμουνα, έτσι. Και όμως. Φυσικά παρανομία. Αν είναι όπως τα λέει ο κύριος Ανδρεάδης, ότι αυτή η έκταση ανήκει στην κτηματική υπηρεσία, δεν μπορεί να ενοικιαστεί. Είναι για κοινή χρήση αυτό το πράγμα. Είναι δημόσια έκταση. Κοιτάξτε να σας εξηγήσω. Εάν ανήκει στην πολιτική γη, εδώ οι τοπικοί μας έλεγαν μέχρι 99 στρέμματα. Ούτε 100. Μπορούμε να σας μισθώσουμε. Αυτή η έκταση γύρισε και πήγε στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Και δεν μισθώθηκε από την τοπική υπηρεσία, στην κτηματική υπηρεσία εδώ, των Σερών. Έγιναν οι αιτήσεις από εδώ, τα τοπογραφικά, και πήγαν στην Αθήνα και εκεί έγινε, γιατί έκανα και εγώ αιτήσεις, έκανα σε μένα και στο γιο μου, και η αίτηση του γιού μου που απευθυνόταν στην έκταση αυτή κρατήθηκε εδώ, στην κτηματική εδώ. Να ρωτήσω. Εντάξει, εγώ έκανα μήνυση στην κτηματική εδώ, μιλήσαμε, πήγα σε πολιτικά γραφεία, σε δικηγόρο, στον υπουργό, στον κύριο Τσιρόνι, ο ίδιος ο δήμαρχος, τρεις φορές, πριν 15 μέρες ήταν ο δήμαρχος στην Αθήνα, για αυτό το θέμα. Δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, θέλει υπουργική απόφαση και μισθωθήκανε, να σας εξηγήσω, για 25 χρόνια. Και σας λέω, ο νόμος λέει, πάνω από 200 στρέμματα βγαίνουν δημοπρασία στην Αθήνα. Όχι εδώ. Ένα λεπτό. Ναι, ένα λεπτό, κύριε Αδριάδη. Ναι. Να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Αυτή η έκταση είναι τη χρηματική υπηρεσία. Ναι. Η δημοτική αρχή, η τοπική άρχοντα, ο τοπικό άρχοντα, ο δήμαρχο τη συγκεκριμένη περιοχή. Ναι. Τι θέτει για αυτή την έκταση. Τι λέει, ότι πρέπει να ενοικιαστεί ή πρέπει να είναι κοινή χρήση του κτηνοτρόφου. Μα δεν το ήξερε ο δήμαρχο. Όλοι εδώ προσπαθούσαν να τα κάνουν βοσκότοπο. Δημοτικό συμβούλιο. Εδώ προσπαθούσαν και ο Δήμαρχος και η Διεύθυνση Γεωργίας να τα κάνουν περιμετρικά της λίμνης βοσκότοπο για τα βουβάλια. Μα είναι δημόσια έκταση αυτή. Όταν ανανήκει στην χρηματική υπηρεσία, δεν μπορεί να ενοικιαστεί. Η χρηματική υπηρεσία δεν ενοικιάζει εκτάσεις. Είναι δημόσια χρήση, είναι κοινή χρήση. Αυτή έπρεπε να είναι ελευθερία προσοχή να βοσκούν τα ζώα. Από εκεί και πέρα, αν μου επιτρέπετε, αν ήταν δημοτική έκταση, δημοτική, να ανήκει στο Δήμο, έπρεπε να υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να ενοικιαστεί. Δηλαδή, αυτή η έκταση που λέτε η συγκεκριμένη εσείς θα μπορούσε να ενοικιαστεί νόμιμα αν το συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο έπαιρνε απόφαση ότι έπρεπε να την ενοικιάσει. Αν η Δημοτική Αρχή, ο τοπικός άρχοντας, λέει ότι αυτή η έκταση πρέπει να παρακολουθήσει στους κτηνοτρόφους, τότε παράνομα έχει δοθεί από την κτηματική. Η κτηματική υπηρεσία δεν μπορεί να παρακολουθήσει έκταση. Είναι δημόσια, είναι κοινή χρήση. Αυτή η έκταση, αφού είναι δημόσια έκταση και υπάρχει στην κτηματική υπηρεσία, δεν ενοικιάζεται. Είναι κοινή χρήση. Μπορούν να βόσκουν τα ζώα ελεύθερα. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις εμείς εδώ στη Χαλκιδική, οι οποίοι είχαν καταπατητές ιδιοκτήτες, έχουν πάρει δημόσια έκταση, που μετά από δικαστικές αποφάσεις, κέρδισε η κλιματική υπηρεσία, είναι δημόσιες εκτάσεις και είναι κοινή χρήση. Εμείς δηλαδή στα κτηνοτρόφια της Χαλκιδικής προσκάμε ελεύθερες αυτές τις δημόσιες εκτάσεις. Αυτή η έκταση μπορούσε να κατοχυρωθεί. Κύριε Κόμνο, εσείς τι συστήνετε στους συναδέλφους σας να πράξουν? Εγώ συστήνω στον κύριο Ανδρεάδη να κάνει μια αίτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να έχει τη σύγχρονη γνώμη του τοπικού αρχών, του Δημοτικού Συμβουλίου, να κάνει μια επίσκεψη στα τα βουλευτικά γραφεία των βουλευτών, του κ. Τζελέπη, τη κ. Αραμπατζή και όλων των υπόλοιπων τη Υγεία στα Βουλή, να έχει και τη συγκατάθεση και των βουλευτών και από εκεί και πέρα να ζητήσουν την άρση τη απόφαση αυτή. Είναι δημόσια έκταση. Η δημόσια έκταση δεν ενοικιάζεται. Κι όμως νοικιάστηκε για 25 χρόνια. Όχι, κύριε Άντρα, δεν είναι παράνομο. Με 16,5 ευρώ το στρέμμα. Αυτό να το κοιτάξετε. Δεν μπορεί η κτηματική υπηρεσία να παραχωρήσει έκταση, να ενοικιάσει. Οι εκτάσεις της κλιματικής υπηρεσίας είναι κοινή χρήση. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις εμείς εδώ στη Χαλκιδική που είχαμε καταπατημένες δημόσιες εκτάσεις που πήραν οι ιδιοκτήτες, που έγιναν δικαστικές δικαστήρια και μετά από κάποια χρόνια παραχωρήθηκαν στην κλιματική υπηρεσία και τώρα τα βόσκουμε. Βόσκουν τα κοπάδια. Είναι βοσκότοποι. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και σε εσάς εκεί. Να το κοιτάξετε με τους βουλευτές του νομού και τους τοπικούς άρχοντες. Πήγα και στην κυρία Σταμπουλή. Παντού, ο αρμόδιος που έχει
μέσα η κυρία Σταμπουλή διαχειριζόταν αυτή την έκταση. Ήταν εδώ στη Διεύθυνση Γεωργίας και διαχειριζόταν αυτή την έκταση πριν. Αν μου επιτρέπετε, πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Οι δύο βουλευτές του νομού Σερών, και η κυρία Αραμπατζή αλλά και ο κύριος Σελέπης, χειρίζονται τα αγροτικά θέματα των δικών τους κομμάτων. Ναι. Δηλαδή είναι άνθρωποι καταρτισμένοι πάνω στα αγροτικά αντικείμενα. Να κάνετε μια κουβέντα με τους βουλευτές και με τη Δημοτική Αρχή και με την Περιφέρεια και να τη βρείτε τη λύση. Νομίζω ότι είναι παράνομα το νοικιαστήριο. Νομικά δεν στέκεται αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Δεν στέκεται νομικά το θέμα αυτό. Λέτε, πρόεδρε, να ξεκινήσει πρώτα από το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι, να κάνει μια αίτηση ο κύριος Ανδρεάδης. Πρέπει να κάνει μια αίτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να παραστούν εκεί σαν σύλλογος, να πάρουν τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά να κάνουν και μια επίσκεψη στους βουλευτές. Με τη γνωμάτευση δηλαδή και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως μπούσουλα να συνεχίσει τα υπόλοιπα. Αν η Δημοτική Αρχή είναι θετική και λέει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να παρακολουθήσει στους κτηνοτρόπους, δεν νομίζω νομικά να στέκεται πουθενά άλλο αυτό το πράγμα. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις εδώ στην Χαλκιδική παρόμοιων περιπτώσεων που έχουν παραδοθεί εκτάσεις στους κτηνοτρόπους. Κατανοητό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, πρόεδρε, για τις διευκρινήσεις. Καλό σας βράδυ. Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Χαλκιδικής, ο κύριος Δημήτρης Κόμνος. Δεν ξέρω τώρα αν. Νομίζω ότι είναι μια λύση αυτή που λέει τώρα ο κύριος Κόμνος. Δεν ξέρω αν τι έχετε κάνει κιόλας. Δηλαδή, μας είπατε βέβαια ότι πήγατε και στην κυρία Ραμπατζή και στο γραφείο της κυρίας Σταμπουλή. Το διαχειριζόταν αυτό πριν, αυτή την έκταση, ο Σταύρος ο Πανιόπουλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος της κυρίας Σταμπουλή. Όταν το ανάφερα αυτό εδώ, αμέσως μπράβο του, ενέργησε, πήρε στην Αθήνα, είπανε να στείλουμε τα τοπογραφικά για τις αιτήσεις. Έστειλε. Έκανε κάποιες ενέργειες, άκρη δεν μπόρεσε να κάνω. Το συζητήσαμε και με την κυρία Ραμπατζή. Δεν το προχωρήσαμε, το αφήσαμε εκεί, γιατί ήδη το προχωρούσε ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος, σας λέω ότι προχθές πήγε, πριν 15 μέρες πήγε στην Αθήνα, είχε συνάντηση με τον κύριο Τσιρόνι. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν γίνεται, δεν αλλάζει κάτι. Και ο υπεύθυνος στην Αθήνα είναι κάποιος κύριος Παπαδόπουλος. Έχω συζητήσει κι εγώ μαζί του. Αν λάβουμε υπόψη τις δηλώσεις του κυρίου Κόμνου, αυτό είναι παράνομο. Δεν σημαίνει αλλάζει κάτι, δεν αλλάζει. Υπάρχει εδώ, αν υπάρχει παρανομία εξ αρχής. Κόμνος, υπάρχει μια παρανομία. Δηλαδή, εξ αρχής όμως. Θα το προχωρήσω κι άλλο. Οφείλουν. Δεν θα τα αφήσω έτσι, θα προχωρήσω. Τώρα γιατί με δίνει μια προώθηση, ας πούμε, ο κύριος, ας πούμε, για να προχωρήσω. Mm-hmm. Θα βάλω το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μια απόφαση. Ναι. Δεν λέει ο Δήμαρχος όχι. Και πόσο μάλλον όταν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου σαν μπούσουλα ζωή, υπάρχει ήδη μια έλλειμμα. Στη Χαλκιδική, ας πούμε, λέει ο κύριος Κόμνος ότι υπάρχουν τέτοιου είδους αποφάσεις υπέρ των κτηνοτρόφων. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι αποτελεί αν μπούσουλα. Αν χρειαστεί και ακόμα και δικαστικός. Δεν είναι δηλαδή δικαστικός, θα προχωρήσω για να δω τι θα γίνει. Πάμε λίγο να δούμε και τι γίνεται με τις επιδοτήσεις στο κομμάτι των βουβαλιών, κύριε Ανδρεάδη. Έρχονται επιδοτήσεις, υπάρχουν επιδοτήσεις. Πόσο δύσκολο είναι να πάρει κανείς επιδότηση για βουβάλια? Το κομμάτι αυτό είναι το πιο δύσκολο, σήμερα ειδικά. Είναι ότι φυσικά δεν μπορούμε, έχουμε να πληρωθούμε του 14, του 15 και του 16 τα λεφτά. Mm-hmm. Το 14 μας τα έχουν δώσει, το ευτύχημα. Mm-hmm. Γιατί δεν θα αντέχαμε κι άλλο. Τώρα περιμένουμε για το 15 και το 16. Κανονικά έπρεπε να πάρουμε το 17. Τώρα. Αλλά το κανονικά με το τι συμβαίνει και πώς θα τα πάρουμε είναι άλλο. Επιδοτούνται όλα τα ζώα ή όχι? Επιδοτούνται τα παραγωγικά, τα θηλυκά δηλαδή, mm-hmm. από 2 ετών και πάνω. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσείς θα πρέπει 2 χρόνια να μεγαλώσετε αυτό το ζώο. Όχι. Επιδοτήθηκε το θηλυκό, το μικρό, ανάλογα με τους μήνες. Το μικρό παίρνει, επιδοτείται από τους 3 μήνες έως τους 2 ετών, ας πούμε. Κατάλαβα. Από πώς 70 ευρώ σε 170 ευρώ. Μάλιστα. Ξεκινάει. Μάλιστα. Και τα υπόλοιπα είναι περιορισμένο. Είναι 312 ευρώ, 335 εάν κρατάς ανά 15 θηλυκά ένα αρσενικό, είναι 315 ευρώ
το θηλυκό, mm-hmm. παραγωγικό. Mm-hmm. Αυτά όμως πρέπει να τα διατηρήσει. Εκτός από τις επιδοτήσεις, υπάρχουν κάποια χρήματα επιπλέον που οφείλονται σε εσάς από κάποιους άλλους κωδικούς, ας το πούμε απλά. Χρήματα φυσικά. Εγώ έχω να πάρω τώρα 27.000 από το Γαλατά μου. Αναγκάστηκα να σταματήσω πριν τις γιορτές να αρμέγω, ας πούμε, το γάλα, γιατί δεν μπορούσα να πάρω τα χρήματα. Με το κρέατα δεν έχουμε πρόβλημα. Ήδη έχουμε προχωρήσει, μας έχει κάνει ο Μπόρας και συμβολιακή τώρα με τα κρέατα. Δεν έχουμε κάπου, αυτό η συμβολιακή μας κάπου μας δίνει λίγο αέρα, γιατί εάν δεν πάρουμε τις επιδοτήσεις... Ναι, βασικά σας δίνει μια ασφάλεια, ό,τι και να είναι, ένα συμβόλαιο. Μπορούμε να πάρουμε τροφές την ώρα που χρειαζόμαστε, να κινηθούμε δηλαδή. Αλλά με το γάλα έχουμε φοβερά προβλήματα. Αν και ήμουν ο πρώτος που άρχισε να αρμέγει, μας φάγανε πολλά λεφτά, έτσι, διάφοροι. Πόσο δύσκολο ήταν, κυρία Δυνάτη, τώρα να μπείτε στην αγορά, δηλαδή να κάνετε, γιατί είσαστε από τους πρώτους, και είναι, φαντάζομαι ότι ήταν πολύ δύσκολο για σας να κάνετε τον κόσμο να εμπιστευτεί ένα άγνωστο γι' αυτό μέχρι εκείνη τις εποχές προϊόν. Και θέλω να μου πείτε, κατ' επέκταση, εάν έχει βελτιωθεί η ζήτηση όσον αφορά το συγκεκριμένα προϊόντα που παράγονται από βουβαλί και το κρέας του βουβαλιού. Έχουν βελτιωθεί όλα. Ναι. Ακόμα και η εκτροφή των ζώων έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Από τα παλαιότερα χρόνια μέχρι και τώρα έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Τα προϊόντα διασφαλίζουν, ας είναι και το κρέας και το γάλα, όλες τις προδιαγραφές που πρέπει, ας πούμε. Δεν αρμέγεται με τα χέρια που αρμεγόταν, αρμέγονται με μηχανές. Mm-hmm. Μπαίνουν σε παγολεκάνες να μην χαλάσει το γάλα. Mm-hmm. Τα συσκευαστήρια αυτοί που παίρνουν και παρασκευάζουν το γάλα βγάζουν διάφορα προϊόντα. Τώρα, το γάλα είναι πάρα πολύ λίγο. Εάν αρμέγανε και οι άλλοι συνάδελφοι και βγάζαμε ποσότητα, υπήρχαν ελπίδες με το κρικρί εδώ. Έχουμε συζητήσει με παρελειμμένες φορές. Ναι. Ενδιαφέρεται το κρικρί, αλλά θέλει ποσότητα. Με έναν παραγωγό και με δύο δεν γίνεται. Δηλαδή με το να βγάλουμε 500 κιλά γάλα την ημέρα, για το κρικρί είναι μηδαμινό. Λογικό, μηδαμινό. Είναι λογικό. Η ποσότητα φυσικά που δίνει γάλα το βουβάλι είναι πολύ μικρές. Γνωστό έγινε περισσότερο το βουβάλι από το... Γνωρίζανε οι παλιοί όλοι, το είχανε περισσότερο για το γάλα. Mm-hmm. Το γάλα το βουβαλίσιο είναι, να πούμε, περίπου εφάμιλο με το ανθρωπινό. Έχει... Καταρχήν δεν έχει λακτώση. Ναι, δεν υπάρχει, έχει, ναι, δυσανεξία. Είναι το καλύτερο γάλα, ας πούμε. Λίγα καλά λιπαρά, ξέρω ότι είναι καλό γάλα, είναι υγιεινό γάλα. Το είχαν παλιά για να κάνουν τυρί, βούτυρο, γιαούρτι, αυτά, ας πούμε. Mm-hmm. Τώρα έχει εξελιχθεί, εντάξει, κάνουν πάρα πολλά, φυσικά, και κάνουν και τα γλυκά, mm-hmm. αλλά μέχρι εκεί. Εσείς περιορίζεστε μόνο εντός Ελλάδος η αγορά για διάθεση? Στο γάλα και η τοπική αγορά εδώ δεν καλύπτεται. Δεν καλύπτει. Όσον αφορά το κρέας, κύριε... Το κρέας, ναι. Αυτοί που το παρασκευάζουν το κρέας, ναι, κάνουν και εξαγωγές. Κάνουν και μερικές εξαγωγές. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε μαζικές, γιατί δεν υπάρχουν οι ποσότητες. Οπωσδήποτε... Και αυτοί πάνε σύμφωνα με τα ζώα που έχουμε, με την διάθεση. Γιατί πρέπει όλο το χρόνο να υπάρχουν ζώα. Δεν μπορούν να πούνε σήμερα υπάρχουν, αύριο δεν υπάρχουν. Ναι, για να καλύψουν, πρέπει να καλύψουν όλο το χρόνο. Θέμα με ασθένειες είχατε εσείς, έχετε? Όχι, όχι, όχι. Δεν αντιμετωπίζετε όχι. τέτοια θέματα, ευτυχώς. Το ευτύχημα, όχι, δεν έχουμε, αλλά αυτά που ορίζει ο νόμος, ναι, τα κάνουμε. Και συγκεκριμένα, σαφώς, εγώ αύριο κάνω εμβόλιο για την. Ο ζώδιο δερματίτιδα. Είναι πιο ανθεκτικό το είναι πιο ανθεκτικό το βουβάλι, ναι, σε σχέση με την αγελάδα, ναι, ας πούμε. Ναι, καμιά σχέση. Καμία σχέση σαν ζώο, έτσι, είναι πιο ανθεκτικό. Είναι, γι' αυτό το λέγεται και αυτόχθονη φυλή. Mm-hmm. Είναι αυτόχθονο. Δεν,
Δεν υπάρχει φάρμακο δηλαδή στο βουβάλι. Τα μόνα φάρμακα που χρησιμοποιούμε για τα μικρά όταν γεννιούνται λόγω της διάρειας. Τίποτε άλλο. Δεν έχουμε αυτό είναι καλό, βέβαια. Αρρώστιες. Αυτό είναι καλό. Το μόνο καλό τουλάχιστον. Όσον αφορά την κοίηση και την παραγωγή, τι γίνεται εκεί, πόσο παραγωγικό είναι όσον αφορά. Η κοίηση είναι περίπου 315 μέρες το χρόνο. 315 μέρες. Ναι, είναι. Δηλαδή, ένα μήνα παραπάνω από την Αγελάδα. Μάλιστα. Ακριβώς ένα μήνα παραπάνω από την Αγελάδα. Μάλιστα. Γεννάει ένα. Mm-hmm. Δεν σας είπα και το άλλο το ευχάριστο, ότι ήδη έχουμε, εγώ δηλαδή, έχω και άσπρο βουβάλι. Α. Αλπίνου. Από πού έρχεται αυτό? Αυτό τι ράτσα είναι? Ναι, αυτό. έχει γεννηθεί πριν τις γιορτές. Αυτό λείπουν χρωματοσώματα, μάλλον. Είναι άσπρο. Όταν λέμε άσπρο. Ενδιαφέρον. Οι διαφορές του με τα υπόλοιπα βουβάλια ποια είναι? Καμία. Εκτός από το χρώμα. Το μόνο είναι το χρώμα. Μόνο το χρώμα του. Είναι λευκό απλά. Τίποτα. Απλώς είναι λευκό. Μάλιστα. Έχετε και ιδιαίτερο δηλαδή. Ζωτά. Θα το δούμε στην πορεία. Δεν έχει ξανασυμβεί. Θα το δούμε στην πορεία. Αρσενικού ή θηλυκού γένους είναι? Γιατί... Είναι αρσενικού. Αρσενικό είναι. Εντάξει. Ναι. Μάλιστα. Ζωή, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο τον κύριο Ανδρεάδη. Νομίζω ότι τα προβλήματα είναι επίσης πολλά. Οι επιδοτήσεις των ανθρώπων είναι πολύ λίγες, χρωστούν και σε αυτούς λεφτά. Μια δύσκολη παραγωγή. Πολλά προβλήματα όσον αφορά τις εκτάσεις που μας είπε ο κύριος Ανδρεάδης. Σας ελπίσουμε ότι ξεκινώντας από τον Δήμο, κύριε Ανδρεάδη, εγώ θα επανέλθω πάλι στο θέμα, να βγάλετε μια άκρη, όπως είπε ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Χαλκιδικής, ο κύριος Κόμνος. Και ας ελπίσουμε ότι θα λυθεί, γιατί είναι πολύ σοβαρό όντως το θέμα. Όταν μου λέτε ότι θέλετε μεγάλες εκτάσεις, γιατί αυτά τα ζώα έτσι πρέπει να μεγαλώνουν, και ξαφνικά τα περιορίζουν σε ένα χώρο, νομίζω ότι και για τα ίδια δεν είναι καλά, αλλά και δεν μπορούν να καλυφθούν όλα αυτά τα ζωντανά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ανδρεάδη, για την παρουσία σας απόψε στην εκπομπή. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα. Θα έχει ενδιαφέρον, Ζωή, να πάρω μια κάμερα μια μέρα ή αν θα είσαι και εσύ εδώ, να πάμε παρέα τον κύριο Ανδρεάδη, να επισκεφτούμε. Καλωδεχόμενοι. Ναι, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο το ρεπορτάζ, η εκπομπή να γυριστεί εκεί, να δούμε από κοντά την παραγωγή, βήμα-βήμα, πώς γίνεται, πώς βγαίνουν αυτά τα ζώα έξω, πώς μεγαλώνουν το περιβάλλον. Και... Το έχεις κάνει. Σε ζηλεύω, έχω να σου πω. Έχω πάει ως επίσκεψη, ναι, έχω πάει. Και έχουμε πάει και σε επιχειρήσεις και συναφείς με τα βουβάλια, ήταν πολύ ωραία. Σε ζηλεύω. Μόνο που δεν είδες άσπρο. Ναι, λευκό δεν είδες όμως. Λευκό δεν είδες. Τώρα. Άσπρο όχι, οπότε επιφτάσουμε. Ευκαιρία λοιπόν να έρθεις μια μέρα και να πάμε μαζί από κοντά να το δούμε. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το περιβάλλον της λίμνης Κερκίνης άλλωστε είναι σε όλους έτσι ιδιαίτερο και ευχάριστο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδρεάδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ζωή, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι πριν σε αποχαιρετήσω. Όχι, νομίζω ότι καλύψαμε έτσι μια μεγάλη γάμα θεμάτων για σήμερα. Ωραία. Οπότε θα σε ξαναδώ την ερχόμενη Δευτέρα πρώτα ο Θεός, καιρού θέλοντος και Θεού επιτρέποντος. Θεού επιτρέποντος και καιρού θέλοντος. Οπότε λοιπόν θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα το βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας, Ήπεθρος και Οικονομία, από την τηλεόραση Επιλογές, ολοκληρώθηκε. Μην ξεχνάτε να στέλνετε και τα email σας. Στο κάτω μέρος εκπομπής υπάρχει το email μας, appnews@papakiotene.gr. Για οτιδήποτε θέλετε να μας ρωτήσετε, θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε άμεσα και η συνάδελφος Ζωή Χειμωνίδου, αλλά και εγώ μέσα από την εκπομπή, να δώσουμε λύσεις και απαντήσεις, ό,τι μπορούμε τουλάχιστον. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά όλη την Κεντρική Μακεδονία, την Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία που μας παρακολουθήσατε και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα. Αμέσως τώρα ο καιρός των αγροτών και των κτηνοτρόφων μας. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα και καλό βράδυ. Thank you.
ΤΑΠ είναι σημαντικός για τις τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές κοινωνίες είναι σημαντικές για τον ΤΑΠ. Γι' αυτό σχεδιάζουμε να επενδύσουμε εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα τοπικής κοινωνικής στήριξης μέσα στα επόμενα χρόνια. Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε την αξία της γης και της παραγωγής. Ο ΤΑΠ μπορεί να διευκολύνει τη μελλοντική πρόσβαση στο φυσικό αέριο, ενισχύοντας την ήδη υπάρχουσα υποδομή. Ο ΤΑΠ μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την Ευρώπη και να ενισχύσει τη γεωστρατηγική της θέση. Με την υγεία και την ασφάλεια να αποτελούν προτεραιότητά μας, ο ΤΑΠ είναι ένα μεγάλο έργο στην Ελλάδα για την Ελλάδα, με μακροπρόθεσμα ωφέλη για τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες. Ο σύμμαχος του αγρότη στα δύσκολα φαίνεται. Δουδούδης. Από το 1960 κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των αγροτών. Δουδούδης. Εισαγωγή και εμπορία τρακτέρ. Σαμέ και Deutsch Farm. Ιταλικά γεωργικά μηχανήματα, άροδρα, φρέζες, καταστροφής, ελαιοραβδιστικά, καρποσυλλέχτες, σαλίδια κλαδέματος, νεφελοψεκαστήρες και ό,τι χρειάζεται ο αγρότης. Δουδούδης. Όλη η σειρά των ιταλικών λιπαντικών ενή ατζίπ. Για αγροτικά μηχανήματα, επιβατικά και επαγγελματικά αυτοκίνητα. Δουδούδης. Υπερσύγχρονο συνεργείο με έμπειρο προσωπικό και πλήρες τμήμα ανταλλακτικών. Δουδούδης. Ο σύμμαχος του αγρότη σε κάθε του βήμα. Πάρκο Ομόνιας, Σέρες. Η Ένωση Αγροτών έκανε την συλλογή. Εσύ κάνε τη δική σου επιλογή. Παραδοσιακό παντοπολείο Συλλογή. Επιλεγμένα προϊόντα σεραίων αγροτών και συνεταιρισμών από όλη την Ελλάδα σε τιμές παραγωγού. Σεραϊκό ρύζι Καρολίνα 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό και γλασέ 1 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό. Φασόλια σερών μέτρια, ρεβίθια αλιστράτης και φακές σε συσκευασία των 2 κιλών 2 ευρώ το κιλό μόνο. Παραδοσιακό παντοπολείο Συλλογή. Τα ποιοτικότερα αγνά συνεταιριστικά ελληνικά προϊόντα. Λάδι, κρασιά, ζυμαρικά και άλλα προϊόντα. Προϊόντα της ελληνικής γης σε ασυναγώνιστα χαμηλές τιμές. Τιμές αγροτικές. Παραδοσιακό παντοπολείο Συλλογή. Επιλέγεις σεραϊκά, συνεταιριστικά. Επιλέγεις οικονομικά και ποιοτικά. Με την εγγύηση της Ένωσης Αγροτών Νομού Σερών. Νικολάου Πλαστήρα 17. Τηλέφωνο 2321-058-350. Φίλε αγρότη. Τώρα που ο έλεγχος των ψεκαστικών μηχανημάτων είναι υποχρεωτικός, οι αγροτές είναι δίπλα σου με το πιο αξιόπιστο σύστημα επιθεώρησης. Με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κρίνεται υποχρεωτικός ο τεχνικός έλεγχος των ψεκαστικών μηχανημάτων και απαιτείται χορήγηση πιστοποιητικού επιθεώρησης και αυτοκόλλητου σήματος καταλληλότητας. Η Agrotest, πιστοποιημένο κέντρο επιθεώρησης ψεκαστικών μηχανημάτων, πραγματοποιεί τον τεχνικό έλεγχο του ψεκαστικού σας μηχανήματος στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2321-303727. Τηρούμε τον νόμο. Φροντίζουμε τον επαγγελματία αγρότη. Επιλέγουμε Agrotest. Agrotest. Πάντα πρώτη στις εξελίξεις, πάντα έγκυρη και αξιόπιστη. Καλέστε μας τώρα στο 2321-30-3727 για την πιστοποίηση του ψεκαστικού σας μηχανήματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agrotest.gr.